το πράσινο φως για να ξεκινήσει η Λότζια τα πρώτα βήματα υλοποίησης του κέντρου αποτέφρωσης νεκρών άναψε κατά πλειοψηφία χθες με αρκετό προβληματισμό και με καταγγελία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Τις δυσκολίες και τα στενά περιθώρια βιωσιμότητας ενός αποτεφρωτηρίου στο Ηράκλειο παραδέχτηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος εκτίμησε ότι η σωστότερη επιλογή θα είναι η σύμπραξη με ιδιώτη έναντι μισθώματος, ο οποίος θα πάρει και το ρίσκο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Γιατί διαφαίνεται ότι πολύ δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη επιχείρηση με τα δεδομένα που έχουμε για τις αποτεφρώσεις αυτή τη στιγμή και μόλις μπορούμε να κάνουμε στην Κρήτη. Αλλά ο Δήμος, το κόστος της δημιουργίας ενός κέντρου αποτέφρωσης νεκρών με τις ελάχιστες προδιαγραφές αυτές που ορίζει ο νόμος και στη συνέχεια να γίνει η επιλογή του σεναρίου αν θα το λειτουργήσουμε εμείς με τις υπηρεσίες μας ή θα αναμετεί σε κάποιο ιδιώτη μετά από πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση πια του έτοιμου από το εκπροτηρίο. Να αποφασίσουμε πολύ σύντομα να υλοποιηθεί το κομμάτι που υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα. Νομίζω πρέπει να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα έργων, ανάθεση μελέτης για το δημιουργία του εκπροτηρίου. Το επόμενο χρονικό διάστημα το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός που θα διαχειρίζεται το αποτεφρωτήριο. Η πρόταση υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφούσα παράταξη και τη Λαϊκή Συσπήρωση. Οι Ανοιχτοί Ορίζοντες και η Άμεση Δημοκρατία ψήφισαν λευκό, ενώ παρόν ψήφισε η παράταξη Ενεργοί Πολίτες του Ηλία Λιγερού. Το αποτεφρωτήριο ανέβασε τους τόνους στο Δημοτικό Συμβούλιο και το αποτέλεσμα αμφισβήτησε ευθέως η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Αθηνάς Πανάκη Κοχιαδάκη. Μέσα δηλαδή στις δημοτικές αρχές που τα λύσατε όλα αυτά, ήταν και το αποτεφρωτήριο που έρχεστε τώρα να το λύσετε. Έχουμε αναλογιστεί ότι το Ηράκλειο έχει μεγάλη ανάγκη από ένα κέντρο θεραπείας και αποθεραπείας παιδιών με ειδικές ανάγκες. Έχουμε σκεφτεί όλα αυτά ή απλά δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί είναι πολύ σπουδαίο γεγονός αυτή τη στιγμή ο Δήμος να δώσει 3,5 εκατομμύρια για να φτιάξει αυτή τη δομή της αποτέφρωσης. Το θέμα του κολυμβητηρίου Λίντο δημιούργησε άγρια κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην πρόεδρο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου Μαρία Καλουδιώτη και την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων του Κολυμβητηρίου Λένα Λογοθέτη. Μιλών της Έριδος αποτέλεσαν το αντίτιμο των 5 ευρώ μηνιαίως που αρνούνται να πληρώσουν οι γονείς αλλά και το λουκέτο στην πισίνα, ενώ οι εργασίες ανακαίνησης έχουν ολοκληρωθεί από τις 18 Σεπτεμβρίου. Και απ' την άλλη μας λέει ότι με αυτή την απόφαση τα λεφτά πρέπει να δουν στα σωματεία. Αυτό είναι ψέματα. Δεν καταλαβαίνω. Φτάνουν λιγότερα λεφτά αρκεί να υπάρχει σωστή διαχείριση. Αυτό αποδεικνύω. Η κυρία Καλουδιώτη έκανε λόγο για αδυναμία ίσπραξης μισθωμάτων από τα σωματεία, τα οποία όπως ανέφερε την περασμένη Παρασκευή ξεχρέωσαν για το 2017 για τη χρήση του κολυμβητηρίου. Η ίδια μάλιστα δεν δίστασε να πει ότι οι γονείς έφεραν ένα ψεύτικο ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο κολυμβητήριο θα πει τάξη. Δεν είναι ανάγκη να επιβαρύνονται όλοι. 1,7 ευρώ η ώρα για τα σωματεία. Και το πεντάρι να βγαίνει εκεί που πρέπει. Τι μέχρι 45 ευρώ είναι ο χρόνος, έτσι. Όταν γίνουν 45 το μήνα. Μας ενδιαφέρει η άθληση των παιδιών, ανέφερε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός. Δεν μας ενδιαφέρει να αφρούν τα παιδιά και στο Ιακή και αλλού. Πείτε μας πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Τονίστηκε πάντως ότι είναι αναγκαία η δημιουργία μιας δεύτερης 50 πισίνας στο Ηράκλειο.